Ακούμε γύρω μας διάφορα πολύ ωραία πράγματα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, κάνει προσπάθειες, κάνει προσλήψεις. Γίνονται αναφορές σε κάποιο αριθμό ότι είναι τεράστια προσπάθεια για να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και μάλιστα μέσω της πανδημίας. Αλλά λίγοι είναι αυτοί που λένε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι μία, ότι δεν μπορεί να στηριχτεί το δημόσιο σύστημα υγείας με τους έκτακτους συναδέλφους που προσλαμβάνονται ή θα συνεχίσουν να προσλαμβάνονται. Το ίδιο συμβαίνει στο νοσοκομείο μας, το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα νοσοκομεία. Ενώ δηλαδή οι ανάγκες των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί, υπεραυξηθεί, εμείς έχουμε υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία όλο αυτό το διάστημα. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε μια κανονική άδεια για να ξεκουραστούν. Και προχωρώντας η πανδημία μέσω του δεύτερου κύματος και εν ώψη του τρίτου κύματος που υπάρχει στην Αττική αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, συνάδελφοι, το θέμα των έκτακτων απασχολεί και το νοσοκομείο μας και θα ήθελα λίγο να σταθώ εδώ. Η είσοδος των εργολάβων είναι πάλι υπό τις επάλξεις στα νοσοκομεία. Ένα ζήτημα που η Ομοσπονδία το έχει θέσει διαχρονικά. Βλέπουμε προσπάθειες από τις διοικήσεις και βλέπουμε να στηρίζονται κλάδοι του υγειονομικού τομέα όπως η φύλαξη, η εστίαση, η καθαριότητα. Μπήκαμε και στις θέσεις προσλήψης και τα λοιπά, ενίσχυσης με ιατρικό προσωπικό, με μπλοκάκια. Βλέπουμε μια κατάσταση δηλαδή η οποία όμως δεν οδηγεί πουθενά. Νομίζω όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Ποιο είναι λοιπόν το αίτημά μας, το πάγιο αίτημα των υγειονομικών? Το πάγιο μας αίτημα, όπως συμβαίνει και στο δικό μας νοσοκομείο, είναι κάλυψη οργανικών θέσεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες σε αριθμό και είναι κενές οι οργανικές θέσεις στον υγειονομικό τομέα. Και επιτέλους, οι συνάδελφοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε όλους αυτούς τους τομείς που προείπα, να κάποια στιγμή να μονιμοποιηθούν.